καλημέρα άσπρο νήσι, στο νερό που έχει σαν φύση του Αιγαίου χρυσό γάλανη σταγόνα. Καλημέρα άσπρο νήσι, που ο ήλιος να σ' αφήσει δεν μπορεί ούτε στα μέσα του χειμώνα. Τα παραμύθια δεν προλογίζονται, γιατί όλη μου η ζωή είναι ένα μεγάλο παραμύθι. Εγώ είμαι ο Γιάννης ο Γαλάτης, όπως βλέπετε, και θα σας διαβάσω, γιατί πώς μπορώ να θυμηθώ όλα αυτά τα πράγματα που δημιούργησα. Προσπάθησα λοιπόν από μικρό παιδί να είμαι χρήσιμος όχι μόνο για τον εαυτό μου αλλά και τον τόπο μας. Και θα σας πω τι προσπάθησα και έκανα όλα αυτά τα χρόνια. Εκτός από τη δουλειά μου, προσπαθούσα λοιπόν το χειμώνα που κλείναν τα μαγαζιά στη Μύκονο να κάνω πράγματα που θα ωφελούσα και τον τόπο μου. Θα έπρεπε λοιπόν κάθε Έλληνας να αγαπάει τον τόπο του, που να έχει και μια μικρή οικονομική ευχέρεια να κάνει κάτι. Κάναμε μια μεγάλη περιοδία σε όλη την Ελλάδα προσπαθώντας το πώς θα σώσουμε την παραδοσιακή αρχιτεκτονική μας. Να σώσουμε την παράδοση των παππούδων μας που έκτισαν αυτά τα ρησουργήματα. Έσωσα λοιπόν πολλά παραδοσιακά σπίτια, όπως τον πύργο στο σπίτι μου στο Κεφαλάρι, όπως τα έργα τέχνης, τα βενετσιάνικα σπίτια στη μικρή Βενετσιά της Μυκόνου. Ανακαίνισα την παλιά φάμπρικα και την έκανα μουσείο. Συντήρησα το καταπληκτικό αυτό σπίτι στην πλατεία της Μαντώ, που έμειναν πρίγκιπες προσωπικότητες και πολλοί άλλοι. Έκανα το μουσείο της Άνω Μερά. Κανείς δεν άγιαζε φυσικά στον τόπο του. Πρόλαβα και έσωσα 3 ακροτήρια της Μυκόνου για να μην γίνουν ξενοδοχεία. Στον Πιάτη Γυαλό, με ένα εκπληκτικό έργο τέχνης περιστερό, ένα σπίτι, το νησάκι στον Άγιο Στέφανο, που το έσωσα από του χάρου τα δόντια και το ονόμασα Γαλατονήσι, γιατί το είχαν κάνει λατομείο να το κόψουν όλο αυτό το νησάκι, το χαριτωμένο, και έκτισα τη Γαλάζια Παναγιά. Έσωσα όλα αυτά τα βράχια και έκανα μια και ένα περιστερώνα στη Φτελιά. Έσωσα τον λόφο αυτό με ένα αρχιτεκτόνημα στα κουλάκια και τελικώς πολλά άλλα πράγματα. Δεν ξεχνώ ακόμα και στην Τίνο έσωσα το ωραιότερο σπίτι στα δυο χωριά 200 ετών, κοντά στην πηγή στα δυο χωριά. Ανακαίνισα το σπίτι του Τσίλερ στη Ραφίνα, που πήγαν με τον βασιλιά Όθωνα για να φτιάξουν την Οθωμούρπολη στην Κάριστο. Έκτισα στην Παναγιά του βουνού στην χώρα 4-5 περιστερώνες για να μην χτίσουν τίποτα νεόπλητοι βίλες. Έσωσα 60 αργαλιούς που δέλευαν οι κοπέλες στο νησί και μου ύφαναν τα υφαντά μου για τη μόδα που κατάφερα να γίνει διάσημη σε όλο τον κόσμο. Ανακαίνισα το αρχοντικό της Αλευκάνδρας για να φιλοξενώ προσωπικότητες, γιατί εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν ξενοδοχεία. Με τίμησαν για όλα αυτά οι Αμερικάνοι με το Greek Style, ένα διάσημο βιβλίο που έχει όλα μου τα σπίτια και όλα τα έργα τέχνης που έχω κάνει. Γύρισα όλα τα ελληνικά νησιά και έκανα την νησιώτικη ελληνική μόδα και πήρα πολλές εμπνεύσεις. Έδωσα όλα μου τα χρήματα στο στρατό επί Αβέροφ και βραβεύτηκα και με τίμησαν γι' αυτό, για αυτή την προσφορά μου. Ετοιμάζω να κάνω βοτανικό μουσείο με όλα τα σπάνια βότανα και λουλούδια στο χώρο της Ραφίνας. Δεν ξεχνώ τη βοήθεια που μας προσέφεραν
η Βάσου η Παπαδρέου για να σώσουμε την ελληνική μόδα με ένα τεράστιο βιβλίο. Θα σας δείξω το μικρό μου το μουσείο με τα κεραμικά από όλα τα νησιά και από όλα τα μέρη της Ελλάδος και κυρίως από την νεοκλασική Αθήνα. Και τέλος δεξιώθηκα αξέχαστες προσωπικότητες και τους φιλοξένησα για να βοηθήσω την ποιότητα του νησιού μας. Τον Καραγάτση, τον μεγάλο μας συγγραφέα, τον κύριο Κυριαζή που έκανε ένα μουσείο, την πριγκίπισσα Γκρέις, τον σπουδαίο δημοσιογράφο Καραντώνη, την Ελένη Βλάχου που οφείλω πολλά σε αυτήν και με ονόμασε πολυταλαντούχο Γιάννη Γαλάτη, τον ηθοποιό Τόμας Φρίτς που έκανε ένα ωραίο σπίτι μικονιάτικο, τον πρίγκιπα Λεοπόρδο που κι αυτός έκτισε ένα σπίτι παραδοσιακό, τον Γκρουπ, τον Τιπάλδο, την Ντανιέλ Ροζή που έφερε τον Μαρί Κλέρ και έκανε ένα μεγάλο αφιέρωμα στην Μύκονο, τον εφοπλιστή Καβουνίδη που έφερε τις κουραζιέρες, τον Μπορίς Μπεζάρ με τα μπαλέτα του, τον Ξερχάκο, τον Θεοδωράκη, τον φίλο μου πολύ και αξέχαστο Χατζηδάκη, τον Φενουίκ, τον Βρακόπουλο, την Τζούλη Κρίστη, την Άννα Συναδεινού, τη Λίρ Ράσβιλτ, τη Μαντάμ Μπούρντα με το περιοδικό της που μου έκανε ένα μεγάλο αφιέρωμα και λέει αν ζούσαν οι θέες του Ολύμπου οπωσδήποτε θα τις έδινε ο Γιάννης ο Γαλάτης. Και δεν ξέχασα να σας πω, η Ειρήνη Παπά με τα στέψ που της έκανα τα ρούχα, της Ρίτα Χέγουρθ, της Ελίζαμπεθ Τέιλορ και της οικογένειας Κέννεντι που κι αυτοί με τίμησαν με ένα μεγάλο βραβείο και ένα χρυσό μεγάλο δολάριο. Δεν τους ξεχνώ όλους αυτούς και τους θυμάμαι πάντα. Είμαι γεμάτος έμπνευση όπως πάντα. Κι αν με ρωτάει κανείς για την ηλικία μου, τους απαντάω δεν θυμάμαι. Γιατί να θυμάμαι, είναι ένα πράγμα που δε, όταν μεγαλώσει ο άνθρωπος δεν χρειάζεται να το θυμάται. Και δημιούργησα πάρα πολύ ωραία πράγματα και σας παρουσιάζω σε αυτό το φιλικό κανάλι τις δημιουργίες μου. Μια και με την κατάρα της εποχής δεν μπορώ να εκθέσω στη Μύκονο ούτε σε μια γκαλερί τις δημιουργίες μου και τα έργα μου. Και ασχολούμαι πλέον με τη ζωγραφική. Από οίκο μόδας μετέτρεψα το μαγαζί μου σε γκαλερί. Να σας πω, διότι η μόδα είναι μια πάτη. Ντρέπομαι που το λέω και ήμουν ένας σχεδιαστής μόδας, διότι κάθε χρόνο αλλάζαμε τα ρούχα, παλιώνανε, τα πετάγανε και κάναμε κάθε χρόνο καινούργια. Και αυτές οι δημιουργίες που έδινα την ψυχή μου πεταγόντουσαν στα σκουπίδια. Και έτσι αποφάσισα με το παιδικό μου όνειρο να γίνω πάλι ζωγράφος. Τώρα πλέον που οι άνθρωποι μπορούσαν να εκτιμήσουν δουλειά και με το όνομα που είχα δημιουργήσει. Θα σας εκθέσω λοιπόν τις δημιουργίες μου, τα έργα τέχνης που φιλοξενώ εδώ στο σπίτι μου. Είπα αντίο στη μόδα εδώ και χρόνια και είπα καλώς όρισε ζωγραφική. Πόσο είμαι ευτυχισμένος που ζωγραφίζω. Φυσικά όλα μου τα έργα είναι εμπνευσμένα από το νησί μου. Από πού αλλού, αφού εκεί μένω. Όπως όλοι οι μεγάλοι ζωγράφοι, ζωγράφισαν το νησί μου. Γιατί όχι κι εγώ. Και όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν ένα έργο μου, τους περιμένω στο νησί μου ή ακόμα και τηλεφωνικώς να με πάρουν και μπορώ να επικοινωνήσω μαζί τους. Εξάλλου, στη Ραφή να εκθέτω τις δημιουργίες μου αφιλοκερδώς. Και χαίρομαι να κάνω δώρα στον κόσμο. Μετά από την φοβερή απομόνωση που είχαμε με αυτή την κατάρα της εποχής, η απασχόλησή μου έδωσε δύναμη να ξεκινάμε και να ξεχνάμε το μαρτύριο αυτό και να προχωράμε αισιόδοξα και δημιουργικά. Βρισκόμαστε λοιπόν
σε αυτό το σπίτι που κοντεύω να το κάνω με την αγάπη μου για τα ακροκέραμνα, για αυτά τα έργα τέχνης που έφτιαξε ο Τσίλερ στη νεοκλασική Αθήνα και Ελλάδα παντού, και ότι μπόρεσα και έσωσα, τα έχω εδώ φυλαγμένα σαν διαμάντια, απλά κεραμικά πράγματα, και τα έχω εδώ φυλαγμένα και τα στολίζω και τους δίνω και μια άλλη όψη, όπως τα φουρούσια, τα κεφάλια από τον Απόλλωνα, την κεφαλή του Ποσειδώνα, του Ερμή. Είμαι λοιπόν πολύ ευτυχισμένος που μπόρεσα και έζωσα μερικά από αυτά τα πράγματα που κάθε Έλληνας έπρεπε να σώσει. Τελικώς η μόδα της αρχιτεκτονικής έχει γίνει που τη λένε minimal και δεν αγαπάνε πλέον όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά εγώ συνεχίζω και τα αγαπάω, τα προστατεύω, τα συντηρώ, τα διατηρώ με μεγάλη αγάπη, γιατί είμαι καλλιτέχνης και δεν ξεχνώ ποτέ. Παράλληλα με τη δουλειά μου με τη μόδα, ζωγράφιζα, σχεδίαζα κοσμήματα, έκανα διακόσμηση, έκανα αρχιτεκτονική, όπως με ακούσατε προηγουμένως, έφτιαξα περιστερώνες, έκανα αριστουργήματα τέχνης, έσωσα ένα μικρό νησάκι που ήταν έτοιμο να καταδαφιστεί από λατομείο να το κάνουν πέτρες, και έχτισα μια εκκλησιά, τη Γαλάζια Παναγιά. Έκανα τόσα πολλά πράγματα που είναι ατελείωτα. Δεν θέλω να σας κουράσω λοιπόν άλλο. Μπορείτε να τα δείτε, να σας τα δείξω με πολύ αγάπη και σεβασμό. Και όλα αυτά τα οφείλω στην περίφημη μητέρα μου, το δεξί χέρι της Λέλας Καραγιάννη, και τις αδερφές μου, τη Φραγκίσκη και την Αναστάζια, που ήταν και αυτές σαν μάνες μου, γιατί είχαμε διαφορά ηλικίας 25 χρόνια, διότι ήμουν το στερνοπούλι, όπως λένε στην εποχή μας, το μικρό το παιδί από τα 9 μου αδέρφια. Προχωράω να συντηρώ και εύχομαι τα παιδιά μου ο Ίων, ο Νικίας, ο Έολος, τα βαπτιστήρια μου, η Κατερίνα και ο Μάριος Μύκονος. Τους έδινα πάντα και δύο ονόματα. Αγαπάω πολύ τα αρχαία ελληνικά ονόματα και εύχομαι να αποκτήσω άλλα δύο παιδιά. Τα λέω παιδιά, το ίδιο είναι, τα εγγόνια σου είναι δύο φορές παιδιά σου. Τον Ορφέα και τον Έσπερο. Θέλω να βαπτίζω τα παιδιά μου και τα βαπτιστήρια μου όλα με αρχαία ελληνικά ονόματα. Αντιμετώπισα πολλά προβλήματα κάποτε από τους παπάδες, διότι δεν τα θέλανε τα αρχαία ελληνικά ονόματα. Εγώ όμως επέβαλα και έβγαλα και το γιο μου Έολο. Σας αγαπώ λοιπόν. Σας είπα λοιπόν πολλά από τα όνειρά μου και μπορείτε και να τα δείτε κιόλας. Είμαι ευτυχισμένος τόσο πολύ που με ακούσατε και εύχομαι κάτι να πάρετε από αυτές τις ιδέες μου, να αγαπήσετε κι εσείς το ίδιο όπως αγαπάω όλα αυτά τα πράγματα. Τι ωραία πράγματα να αγαπάς. Και επίσης αγαπάω και τα ζώακια. Το πιο αγαπημένο μου αυτό είναι το περιστέρι. Και γιατί το αγαπάω το περιστέρι? Γιατί είναι το σύμβολο της αγάπης, του ζευγαριού που είναι πάντοτε ζευγαρωμένα και ευτυχισμένα. Τι ωραία να είναι ευτυχισμένοι οι άνθρωποι. Ζω για την ευτυχία και για μένα η ευτυχία είναι όλα αυτά που έχω κάνει. Εύχομαι και εσείς να είστε ευτυχισμένα με όλα αυτά που σας λέω. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Ίσως σας κούρασα λίγο, αλλά έπρεπε να ανοίξω την καρδιά μου σε εσάς, να δείτε ένα καλλιτέχνη που αγάπησε πάρα πολύ την τέχνη και τη δημιουργία. Βρίσκομαι πάντα κοντά στο Τζάκι το χειμώνα, κοντά στο Τζάκι, και ζωσταίνομαι όχι μόνο με το Τζάκι αλλά και με τη μορφή της μητέρας μου που με προστάτεψε, με δημιούργησε και με έκανε το Γιάννη το Γαλάτι.
σπουδαία το γράφος την έκανε και την καμαρώνω. Βρισκόμαστε λοιπόν τώρα στο μικρό μου μουσιάκι. Το μουσιάκι της νεοκλασικής Αθήνας, ό,τι πρόλαβα και βρήκα, και όταν είδα και γκρεμπιζόταν κανένα νεοκλασικό και το κάνανε πολυκατοικία πολυτελείας, τόσο όλα. Καλημέρα, άσπρο νησί, στο νερό που έχει σαν φύση, του Αιγαίου χρυσό γάλανη στα γόνα. Καλημέρα, άσπρο νησί, που ο ήλιος να σ' αφήσει, δεν μπορεί ούτε στα μέσα του χειμώνα. Ξέχασα να σας πω πως κατάφερα, χωρίς να έχω σπουδαία φωνή, και τραγούδισα για το νησί μου, το που έγινε γνωστό σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, το «Καλημέρα Σπρονίσι». Θα σας τραγουδήσω και σε εσάς και άλλα πολλά τραγούδια, γιατί η αποσχόληση μου έδινε δύναμη, και σε κάθε κολεξιόν που έκανα και σε κάθε έκθεση τους φιλοξενούσα τους καλεσμένους μου και τους πρόσφερα να ακούσουν και ένα πολύ ωραίο τραγούδι μου. Όταν τα μάτια σου κοιτώ, πάλμοι χτυπούνε την καρδιά μου, κι όταν το χέρι σου κρατώ, κάνει γιορτή ο ερωτάς μου. Όταν τα χείλη σου φιλώ, αγάπη νιώθω τι σημαίνει, και ένα μου πάθος τρυφερό. Χιλιάδες όνειρα υφαίνει. Έρωτας ήσουν δυνατός, ένα απρόσμενο μου χαδί. Ήρθες και μου φέρες το φως, μες στη ζωή μου το σκοτάδι. Έρωτας ήσουν ξαφνικός, μέσα στη Μύκονο κουρσαρός. Τόσο απλός, τόσο γλυκός, μες στα μελάκι ο φάρος. Τι ένα μου σιδένει εν κοντσέα, Dans la mer, dans l'île de Mykonos, qui est si simple, si doux, enfin, dans mes rêves, t'es l'amour, l'amour. Autant chagrino ton cormi, fournes. Στα μάτια μου χτυπούνε, όλα μου εκείνη τη στιγμή φωνάζουν πόσο σ' αγαπούνε. Όταν σ' έχω αγκαλιά, ψηλά νομίζω πως πετάω, κι απ' την πνιγμένη μου
λαλιά. Ακούς το πόσο σ' αγαπάω. Έρωτας ήσουν δυνατός, ένα απρόσμενο μου χαδί. Ήρθες και μου φέρες το φως μες στη ζωή μου το σκοτάδι. Έρωτας ήσουν ξαφνικός, σ' ένα μου όνειρο κουρσαρός. Τόσο απλός, τόσο γλυκός, μες στα πελάγι μου ο φαρός. Έρωτας ήσουν δυνατός, ένα απρόσμενο μου χαδί. Ήρθες και μου φέρες το φως μες στη ζωή σου το σκοτάδι. Έρωτας ήσουν ξαφνικός, σ' ένα μου όνειρο κουρσαρός. Τόσο απλός, τόσο γλυκός, μες στα πελάγι μου ο φαρός. Έρωτας ήσουν δυνατός. Καλημέρα, άσπρο νησί. Κάτσε εδώ. Που έχεις ανθίσει, του Αιγαί. Ναι, κουκλίτσα μου. Κρίτσο γαλανί, στα γόνα. Ναι, τι θέλεις. Άσπρο νησί, που ο ήλιος να σ' αφήσει. Δεν μπορεί, ούτε στα μέσα του χειμώνα. Είμαι λοιπόν εδώ, στο εργαστήριό μου. Ένα μέρος του σπιτιού που έχει τόσο ωραία θέα. Είναι γεμάτος έμπνευση. Το λέω το πράσινό μου δωμάτιο. Το αγαπάω πάρα πολύ και είμαι τόσο χαρούμενος που μ' αξίωσε ο Θεός και έχω ένα εργαστήρι, ένα μέρος που παίρνω το πρωινό μου και ζωγραφίζω και δημιουργώ. Τι ωραίο πράγμα. Πόσο χαίρομαι που δημιουργώ και κάνω πράγματα με πολύ σεβασμό και αγάπη για το περιβάλλον. Πόσο αγαπάω τα όμορφα πράγματα. Πόσο είμαι ευτυχισμένος να ζω σε ένα τέτοιο περιβάλλον, με τέτοια θέα, και Αγνάντη μου είναι η Μύκονος, το αγαπημένο μου νησί. Είμαι ευτυχισμένος λοιπόν που σας ανοίγω την καρδιά μου και σας αγαπώ και σας, και σας τα δείχνω όχι για να υπαρευτώ, να σας παρασύρω και σας να αγαπήσετε τη ζωή όπως, όπως πρέπει να είναι, όπως πρέπει να τη ζούμε. Εγώ ζω σε ένα παράδεισο. Ευχαριστώ πολύ τον Θεό που μου έδωσε στη φώτιση αυτή να είμαι ένας νεοέλληνας φωτισμένος με χαρίσματα και με πράγματα με αγάπη. Σας φιλώ πολύ, σας χαιρετώ ακόμα μια φορά. Θα μπορούσα να σας χαιρετήσω και άλλες φορές σε κάποια άλλη εκπομπή με αυτό το σπουδαίο άνθρωπο που έχω, τον Μιχάλη, που κάνει μια υπέροχη δουλειά και μου έδωσε την ευκαιρία να ανοίξω την καρδιά μου σε εσάς. Σας αγαπώ τόσο πολύ που σκέπτομαι να ξανακάνουμε κάποτε και στη Μύκονο
ένα άλλο πολύ ωραίο γύρισμα, όχι για να υπερπανευτώ, αλλά για να σας παρασύρω να κάνετε κι εσείς το ίδιο πράγμα, να αποσχοληθείτε, γιατί η αποσχόληση είναι δύναμη, όπως λέω, και τη δύναμη την έχω ακόμα. Είμαι πάντα παιδί, γι' αυτό τα με ρωτάνε, επαναλαμβάνω, δεν θυμάμαι πόσο χρονών είμαι. Ευχαριστώ που με ακούτε. Είμαι λίγο πολλές φορές, θα σας κάνω να γελάστε κιόλας, διότι η ζωή πρέπει να γελάμε για να μην γερνάμε. Αυτή είναι η ομορφιά της ζωής. Γέλα για να μην γερνάς. Και το κάνω και κάθε μέρα είμαι γελαστός, χαρούμενος. Και ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσες αυτή τη χαρά να έχω τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου, τα βαφτιστήρια μου, τα παιδιά μου, όλα που ακολουθούν τη δική μου, την αγάπη μου για τη φύση, για τα ωραία πράγματα. Τι ωραία που είναι η ζωή, να είναι ωραία. Και εγώ σας διαβεβαιώνω ότι ζω πολύ ωραία ζωή. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Δεν σας κούρασα, πιστεύω, αλλά είμαι φιλικός μαζί σας, γιατί πρέπει να είμαι αληθινός. Αυτός είμαι ο Γιάννης ο Γαλάτης, ο πολυταλαντούχος, όπως έλεγε Ελένη Βλάχου, και όπως με τίμησαν πολλές προσωπικότητες από όλο τον κόσμο. Δεν ξεχνώ πολλά πράγματα, πολλές περιπτώσεις. Είχα την τύχη να γνωριστώ όλα της εποχής αυτής, όλες τις προσωπικότητες. Τώρα, λυπάμαι, δεν ξανά έχει βγει ούτε Ειρήνη Παπά, ούτε Μελίνα Μερκούρη, ούτε Ρίτα Χέργουρθ, ούτε Ντέμι Ρούσος, δεν έχει βγει κανένας. Έχω απορρίσει γιατί αυτή η εποχή που ζούμε τώρα δεν υπάρχουν διάσημοι και ταλέντα δυνατά. Τίποτα. Δεν ξέρω, θα ξαναρχίσει αυτή η γενιά να ξαναγεννηθεί. Εύχομαι να ξαναγεννηθεί. Να ξαναγεννηθούμε οι Έλληνες που δώσαμε τα φώτα σε όλο τον κόσμο και να τα δίνουμε πάντα. Γιατί είναι οι ρίζες μας, τα γονίδια μας. Σας αγαπώ και πάλι. Καμιά φορά ενθουσιάζομαι και λέω περισσότερα από όσα πρέπει ίσως. Αλλά εγώ σας εκτιμώ που με βλέπετε και ανοίγω την καρδιά μου σε εσάς, τους ανθρώπους που αν ανοίξετε την τηλεόραση και με δείτε, θα πείτε πόσο δίκιο έχει ο Γιάννης ο Γαλάτης. Φιλάκια, σας στέλνω και σας χαιρετώ. Καλημέρα, άσπρο νησί, στο νερό που έχει σανθίσει, του Αιγαίου χρυσό γαλανί στα γόνα. Καλημέρα, άσπρο νησί, που ο ήλιος να σ' αφήσει, δεν μπορεί ούτε στα μέσα.